Δεν έχουν προηγούμενο οι ουρές που έχουν αρχίσει να σχηματίζονται σε εφορίες και τράπεζες. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι φορολογούμενοι σε ολόκληρη τη χώρα που σπέβδουν τις τελευταίες ώρες του χρόνου να πληρώσουν φόρους και τέλη ή να τακτοποιήσουν διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες. Η τελευταία δόση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων για έμφυα. Η δόση ανά μήνα σε όσους έχουν διακανονισμό, τα τέλη κυκλοφορίας και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων έχουν αδειάσει το πορτοφόλι των πολιτών, οι οποίοι βάζουν χρήματα από τη μία τσέπη και τα βγάζουν από την άλλη. Από τη μία τα χρήματα μπαίνουν και από την άλλη φεύγουν σε υποχρεώσεις, έτσι δεν είναι? Δεν τα πιάνουμε καν. Πληρώσαμε ωστόσο τέλη, εφορίες, ένφια. Όλα. Όλα. Και τίποτα για αγορές έμεινε? Τίποτα. Όλες τις τράπεζες κάνουμε πρωτοχρονιά. Τι να κάνουμε, πού άλλο μπορούμε να πάμε να πάρουμε λεφτά για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις, αν έχουμε φυσικά. Και όσοι έχουν. Περισσεύει τίποτα άλλο πέραν των υποχρεώσεων να καλυφθεί? Λοιπόν, όσοι πιστεύω είχαν την προνοητικότητα να κάνουν κάποιες οικονομίες, κάτι ίσως έχουν στην άκρη και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις. Τώρα αυτοί που δεν έχουν, όπως βλέπετε. Οι εποχές που οι Έλληνες στις τελευταίες ώρες του χρόνου επιδίδονταν σε αγορές αγαθών για το γιορτινό τραπέζι και δώρων για την οικογένεια φαντάζουν μακρινές. Η εικόνα παραμονές πρωτοχρονιάς είναι απογοητευτική. Κόσμος έξω από τις τράπεζες να περιμένει για να τακτοποιήσει τις οφειλές του και τα χρήματα σε πολλές περιπτώσεις να μην φτάνουν. Μένει τίποτα για αγορές? Κάτι γίνεται στο τέλος. Πληρώσω τις υποχρεώσεις μας. Τώρα. Οπωσδήποτε μία στάση πριν το τέλος του έτους στις τράπεζες. Απαραίτητες. Εδώ μας έχουν τα ντέλα μας κάνανε. Τι να αγοράσουμε? Ολοπληρώνουμε. Περάσαμε πρώτα από τις τράπεζες ή τώρα θα μπούμε? Τώρα θα μπούμε, τώρα. Για να πληρώσουμε και εκείνο. Ουσιαστικά από τη μία μας τα δίνουν, από την άλλη φεύγουν. Μπράβο, μπράβο, έτσι είναι, έτσι είναι. Θα μείνει τίποτα άλλο για αγορά? Να σε πω. Κάτι λίγα. Και εκείνα πολύ δύσκολα είμαστε. Δύσκολα πράγματα. Και ακόμα θα πάμε στο χειρότερο. Όλοι τις υποχρεώσεις μας κοιτάμε να καλύψουμε στην τράπεζα, από όλου. Μένει τίποτε άλλο? Αλλιώς είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Τέτοιες μέρες κινούνταν η αγορά. Μένει τελικά σήμερα τίποτα για αγορά? Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Κοιτάμε πρώτα τις υποχρεώσεις μας και ό,τι περισσέψει για την αγορά, αν περισσέψει. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πλέον. Αλλά υπομονή. Τι να κάνουμε, υπομονή, αισιοδοξία και τίποτα άλλο. Ανάλογη εικόνα και στις εφορίες, με δεκάδες ιδιοκτήτες γιοταχή αυτοκινήτων να στέκονται μπροστά από τα γκισέ με σκοπό να παραδώσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωμή των τελών. Δεν μπορούμε, με αυτά εδώ πέρα τα μέτρα που μας έχουν βάλει, ας πούμε, μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Έχει αγανακτήσει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος βρίζει. Και το παράδοξο είναι το εξής, ότι ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού θα μπορούσαν να το κάνουν σε 4 δόσεις. Κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Και εκτός αυτού, το πάνε στο διπλάσιο, μα δεν μπορεί να πληρώσει το ήδη υπάρχον. Το διπλάσιο, τι σκοπό έχει? Συνήθως οι οικογένειες είχαν παλιότερα 2 αυτοκίνητα, οπότε προτιμούμε συνήθως το μεγαλύτερο να το βάλουμε σε ακινησία για να κινούμαστε με ό,τι άλλο μπορούμε. Σαφώς. Σαφώς. Έτσι. Εσείς το ίδιο? Το ίδιο. Εγώ κάτι χειρότερα, ας πούμε. Δεν κάνουν καλύτερα με το μηχανάκι, ας πούμε, που πληρώνει, ας πούμε, 15 ευρώ και τελειώνει τη δουλειά κάθε χρόνο, ας πούμε. Αυτό. Το μόνο που του μένει, νομίζω, είναι αυτό, και στο φινάλε, αν δεν έχεις κι άλλο αμάξι, θα αναγκαστείς να γίνεις και παράνομος. Έτσι, και αν ζήσεις και σε κάποιο χωριό το οποίο δεν θα υπάρχει, δεν θα έχεις καλή επιλογή, σου αρέσει το παιδάκι, έχεις κάτι να κάνεις, πρέπει να μια δουλίτσα, θα πας χωρίς πινακίδες. Δεν έχεις καλή επιλογή, νομίζω. Δεν σου αφήνουν άλλη επιλογή με τα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μας αναγκάζουν να γίνουμε παράνομοι όλοι.